Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Τελεγιώργου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα Έλενα, καλημέρα κύριε Τελεγιώργου. Κύριε Τελεγιώργου, μετά τα χθεσινά, μια πρωτόγνωρη διαδικασία, τα συζητούσαμε και νωρίτερα. Πώς ήταν η πρώτη αυτή εμπειρία για τον ΣΥΡΙΖΑ και για σας? Πρωτόγνωρη και πολύ σημαντική διαδικασία. Για μας ήταν μια γιορτή δημοκρατίας, καθώς οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την μαζική συμμετοχή, για την εκλογή του Προέδρου μας, την ενδυνάμωση του κόμματός μας, την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής. Η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και νομίζω ότι δίνει ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Και ξέρετε, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το δικό μας κόμμα, το οποίο σε σχέση με την εκλογική του βάση ήταν ένα κόμμα το οποίο δεν είχε την παράδοση. Τώρα λοιπόν αλλάζει αυτό. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 172.000 μέλη και μάλιστα τα μέλη αυτά είναι μέλη που πλέον είναι ενεργά. Γιατί ξέρετε και σε άλλα κόμματα έχουμε ανάλογες διαδικασίες, όμως για μας δεν είναι άνθρωποι μιας χρήσης που ψήφισαν σε μια εκλογική διαδικασία και έγινε αυτό και τέλος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εγγράφηκαν στο κόμμα μας και για μας αυτό είναι και τιμητικό και πολύ σημαντικό. Και δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, αφορά το μέλλον της χώρας. Τώρα, θέλω να ευχαριστήσω έναν προς έναν και όλους τους πολίτες της Καστοριάς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και πλέον πλαισιώνουν τον κομματικό μας μηχανισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους δίνουμε την υπόσχεση ότι μαζί, με δημοκρατική λειτουργία, με ενότητα και με δυναμισμό, θα προχωρήσουμε για να αλλάξουμε αυτή την καταστροφική πορεία του τόπου μας. 200 από τα παλιά περίπου στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και 180 περίπου από τα καινούργια που γράφτηκαν χθες. Σύνολο 380 περίπου. 380 άτομα, 199 είναι παλιά μέλη. Μέλη δηλαδή που εγγράφηκαν μέχρι τις 21 Μαρτίου. Και 380 συνολικά που ψήφισαν στην κάλπη του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Με τις συγκρίσεις γίνονται αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει στην απορία της ημέρας, αλλά ίσως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ θα ακουστεί. 500 προσήλθαν στις κάλπες της Καστοριάς πολύ πρόσφατα για όνομα και σύμβολο. 1000 για την εκλογή Προέδρου τον Δεκέμβριο. Υπάρχουν συγκρίσεις, πιστεύετε, ή όχι? Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις, γιατί είναι τελείως διαφορετικό η φυσιογνωμία και η ταυτότητα της διαδικασίας αυτής. Mm-hmm. Και πάλι σας λέω ότι εμείς δεν έχουμε πλέον, και γενικότερα το κόμμα δεν έχει την λογική των μελών της, που απλά θα τους αξιοποιεί σε μια εκλογική διαδικασία. Είχαμε την επιλογή, η πρόσκληση να αφορά τον κόσμο που θέλει να πλαισιώσει το ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του και από εδώ και πέρα να πορευτούμε μαζί με όλον αυτόν τον κόσμο με συντροφικότητα, με αλληλεγγύη και με διάθεση προσφοράς. Δεν υπάρχει σύγκριση, ποτέ δεν υπήρξε. Στο ΠΑΣΟΚ κάποτε υπήρχαν και πολύ περισσότεροι άνθρωποι που ερχόταν στις εκλογικές του διαδικασίες τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζουμε, εμείς, με Παπανδρέου Γιώργο είχε πάει 1 εκατομμύριο κόσμο στις κάλπες. Ακριβώς. Ακριβώς. Και τώρα είναι 170.000 πόσο είναι. Εμείς λοιπόν δεν κάνουμε τέτοιου είδους σύγκριση. Είναι τελείως διαφορετική η στόχευσή μας. Και νομίζω ότι αυτή η πραγματικά πολύ σημαντική ανταπόκριση του κόσμου στην πρόσκληση του Προέδρου μας και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά είναι αυτή που εγγυάται την αλλαγή, την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Νομίζω ότι η δυναμική πλέον είναι μια δυναμική που δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Το ποτάμι δεν γυρνά πίσω. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Ο κόσμος έχει αντιληφθεί τον εμπεγμό της προς τους πολίτες και την καταστροφική της πολιτική και την ανεπάρκεια και ανικανότητά της
να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες απαιτήσεις και τα σύγχρονα προβλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος με το πρόγραμμά του, έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, έχει πίστη στις αξίες του και έχει και το συλλογικό πλέον υποκείμενο που δίνει την εγγύηση για την νίκη στις επόμενες εκλογές. Τώρα, κακά τα ψέματα, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Είτε οι εκλογές γίνουν σε λίγους μήνες, είτε γίνουν του χρόνου. Η εκτίμηση δικιά σας, με το χέρι στην καρδιά, ποια είναι, η κυρία Τελγιούρου, πότε θα γίνουν εκλογές? Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Στο ερώτημα αυτό δεν μπορώ να σας δώσω σαφή απάντηση. Το πότε θα γίνουν εκλογές είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Εκείνο που εμείς όμως ζητάμε είναι να γίνουν όσο το δυνατόν συντομότερο, γιατί δεν πάει άλλο. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σε όλους τους τομείς, στην οικονομία, στην ενεργειακή κρίση, στην έκρηξη της ακρίβειας, στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, αλλά και σε άλλα επιμέρους ζητήματα, με τον πτωχευτικό νόμο, με τον νόμο για τα εργασιακά που μας οδηγεί σε εργασιακό μεσαίωνα, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό το αντιλαμβάνεται πλέον ο κόσμος. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και 3 χρόνια μόνο διαλύει. Και στη χώρα και στην Καστοριά. Να θυμίσουμε στην Καστοριά πόσο εδώ και 2,5 χρόνια έχει απαξιώσει οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει την περιοχή μας. Κατάργηση φορέα διαχείρισης, κατάργηση 24ωρης λειτουργίας του ΚΕΦΙΑΠ, απαξίωση στις δημόσιες δομές υγείας, καθυστέρηση στη σύνδεση με τον σιδηρόδρομο. Ουσιαστικά πολλών τμήματων στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα, την ώρα που μιλάμε, στα επόμενα μηχανογραφικά για την εισαγωγή φοιτητών στην Καστοριά έχουμε μείωση από τα μηχανογραφικά 45 ναι, φοιτητές. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι 45 είναι κάτι... λιγότεροι στα μηχανογραφικά και για τις εξετάσεις που έρχονται, τις πανελλήνες. Μα είναι κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί σε κανέναν τομέα δεν υπάρχει στήριξη, ούτε στη γονοποία, ούτε στον πρωτογενή τομέα, ούτε στον τουρισμό. Οι πολίτες πλέον είναι σε απόγνωση. 2.000 άνθρωποι έχουν φύγει, νέοι άνθρωποι, έχουν φύγει από την Καστοριά αυτές τις μέρες για σεζόν. Και θα επιστρέψουν τον Οκτώβριο. Και όχι μόνο νέοι, φέτος έχουμε και μεγαλύτερες ηλικίες, όπως έχουμε παρατηρήσει σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Και μεγαλύτερες ηλικίες και οι άνθρωποι να εύχονται να είναι γεροί για να μπορούν να δουλέψουν και να βγάλουν ομεροκάματο. Δεν είναι κυβέρνηση αυτή. Αυτή είναι κυβέρνηση των λίγων και των εκλεκτών, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της επικαιρότητας, το 1,5 δισεκατομμύριο κέρδη στις εταιρείες διανομής ενέργειας, οι οποίες αποκτούν τα κέρδη αυτά, εξεζουμίζοντας τον Έλληνα πολίτη. Λοιπόν, κύριε Τελγιούρου, μένουμε σε αυτά σήμερα, μια μέρα μετά τις εκλογικές διαδικασίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και εσείς μαζί μας σήμερα για αυτό το θέμα. Και εγώ σας ευχαριστώ, συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν και με την κυρία Τελγιορίδου. Ολοκληρώνουμε το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.